Πίσω με ένα haul. Ελπίζω να είμαι focus, γιατί εάν δεν είμαι θα νευριάσω. Λοιπόν, πόσο ωραίες είναι αυτές οι κάμερες που κάνουν αυτόματα focus χωρίς να κάνουν θόρυβο. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω γιατί έδωσα τόσο λεφτά για μια κάμερα και πάλι κάνει θόρυβο. Και τώρα αν είστε φωτογράφος θα με βρίσκετε που ξέρετε το λόγο που κάνει θόρυβο, αλλά τέλος πάντων θέλω να σας δείξω κάποια πραγματάκια που τα αγόρασα από το H&M. Συγγνώμη αν ακούτε κάποιο θόρυβο, αλλά είναι το κλιματιστικό, γιατί πραγματικά έξω έχει 40 βαθμούς και δεν αντέχω να τραβήξω βίντεο πραγματικά με τέτοια θερμοκρασία. Να αρχίσω να σας δείχνω τα πραγματάκια που πήρα, είναι από τα H&M, είναι το online κατάστημα. Τώρα από ό,τι έμαθα ανοίγει και το υποκατάστημά του στο Ηράκλειο, οπότε ίσως κάποια στιγμή πάρω και από εκεί κάτι, δεν ξέρω. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω κάτι από τα H&M, γιατί γενικότερα μου είχαν αρέσει και θεωρώ ότι καλό να δοκιμάζουμε. Ήταν και οικονομικό, οπότε δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ πάρα πολύ. Απλά ένα βράδυ που νευρίασα με τα ρούχα μου, νευρίασα που έχω πάρει κιλά, νευρίασα που δεν είχα τίποτα να βάλω. Λέω πάω τώρα να ψωνίσω τα H&M και δεν με νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν μου άρεσε για να φύγει από τη μέση. Θα δω αν είναι να το γυρίσω. Δεν ξέρω αν θα είναι ταλαιπωρία να το γυρίσω. Αν είναι ταλαιπωρία, μπορεί να μην το γυρίσω. Θα δούμε, γιατί δεν ήταν και πολύ ακριβά όλα όσα πήρα. Θα σας έχω κάτω τα link ακριβώς στο ρούχο και την τιμή και αυτά. Λοιπόν, αρχικά πήρα αυτό το μπλουζάκι, φανελάκι, το οποίο γενικότερα φαίνεται ωραίο, δηλαδή είναι με λεπτές τυράτσες αυτές τις κορδόνι και είναι ένα κόκκινο, ωραίο χρώμα, είναι το medium βέβαια. Ίσως επειδή και εγώ μεγάλο στήθος, θα έπεφτε αλλιώς αν είχα μικρότερο και τώρα πέφτει λίγο σαν μέγιστο, δεν ξέρω. Δεν μου πολύ αρέσει, θεωρώ ότι είναι αρκετά μακρύ, δηλαδή εδώ, αυτό εδώ κάτω, και πρέπει να το φοράς αναγκαστικά με τζιν, δεν μπορεί να το βάλεις με σορτσάκι, γιατί σχεδόν μου καλύβει το σορτσάκι και δεν μου αρέσει αυτό. Ίσως να το βάλεις μέσα από κάποια φούστα ή μέσα στο σορτσάκι, αλλά είναι γενικά αρκετά φαρδί, δεν με κολακεύει εμένα. Μετά κάτι που πάλι μου άρεσε, απλά δεν ήταν ακριβώς το χρώμα το οποίο έβλεπα εγώ στο site. Είναι αυτό εδώ το ολόσωμο, είναι λίγο τσαλακωμένο γιατί δεν τα έχω σιδερώσει για να δοκιμάσω αν θα τα πάρω, αν μου ταιριάζουν για να τα πάρω ή όχι, γι' αυτό είναι λίγο τσαλακωμένο από τη μεταφορά. Είναι αυτό εδώ το ολόσωμο, είναι σορτσάκι, έχει εδώ το λαστιχάκι του που κολακεύει αρκετά τη μέση και εδώ πάνω έχει δε τελείωμα, το οποίο είναι πάρα πολύ κολακευτικό για το στήθος το δικό μου και έχει αυτές τις τρυπούλες έτσι. Ωραίο, μπορείς να το βάλεις και καθημερινό με ένα ωραίο παιδιλάκι χρυσό, μπορείς να το βάλεις και Σάββατο ας πούμε, άμα θες να είσαι λίγο πιο casual. Απλά γενικά είμαι να μου αρέσει το πορτοκαλό κουραλί καθόλου. Δηλαδή αν το κρατήσω θα το βάζω καθημερινά και έτσι για το γαμότο που λένε. Δεν με τρέλανε, δεν είναι κάτι που θα σας πω πηγαίνετε να το πάρετε. Αν δεν σας αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα, το υφασμά του είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι έτσι λεπτό και αέρινο, δηλαδή δροσίζει πάρα πολύ. Είναι ωραία γιατί είναι οικονομικά, δεν είναι κάτι που με ξετρέλανε. Μετά κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα το φορέσω πολύ, είναι αυτό εδώ που φοράω τώρα, είναι αυτό το ολόσωμο, είναι μαύρο. Γενικά πρέπει να μην πάρω πολλά μαύρα, προσπάθησα να μην πάρω μαύρα καθόλου γιατί όλη μου ντουλάπα είναι μαύρη. Και γενικά νιώθω το καλοκαίρι με ζεσταίνει να βλέπω μαύρα πλέον. Και τα έχω κιόλας ψιλοβαρεθεί. Κατεβαίνω να πιω ένα ποτό, ένα καφέ, ένα πιο ξέρω εγώ και βλέπω όλες με μαύρα και βαριέμαι να το βλέπω. Αλλά το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ και δεν ήθελα να το πάρω σε μπλε ηλεκτρικ που το είδα. Μου αρέσει που έχει αυτές τις κορδελίτσες και κολακεύουν πολύ τους ώμους. Και πιστεύω ότι αν είστε κοπέλες που δεν σας αρέσουν τα χέρια, σας πιστεύω ότι θα σας κολακέψει. Είναι flowy εδώ πέρα.
Θα σου το δείξω και στο κλιπ. Μ' αρέσει που είναι βέχη. Γενικά πολύ ωραίο κόψιμο. Και είναι από αυτά που λες θα το φορέσω τη μέρα που νιώθω χοντρή. Τη μέρα που έχω πριστεί. Τη μέρα που δεν έχω τι να βάλω. Γιατί είναι τόσο πέφτει στο σώμα η ευθεία. Και ό,τι κι αν νιώθετε ότι δεν σας αρέσει πάνω σας το καλύπτει αυτό. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που είπα μπράβο, wow. Μετά κάτι άσχετο, μια πετσέτα θαλάσσης. Την πήρα γιατί έκανα 4 ευρώ μόνο και γενικά μου αρέσει το animal print. Και δεν έχω τίποτα animal print. Και μου άρεσε που έκανε και αυτό το φούξι εδώ στο τέλος. Τέλειο. Και επειδή βαρέθηκε την πετσέτα θαλάσσης μου και είδα κάτι, δηλαδή πετσέτα με 4 ευρώ θα βρω πουθενά, οπότε την πήρα. Μετά κάτι που μου άρεσε εξίσου ήταν αυτό εδώ το λευκό σορτσάκι. Αυτό εδώ. Κουμπώνει με κουμπάκια μέχρι πάνω και μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει να μην ασχολούμαι με φερμουάρς. Και έχει κοψίματα, μάλλον σκισίματα εδώ πέρα. Μισό. Εδώ, ναι. Και ναι. Δηλαδή είναι στριφογυριστό, δεν είναι κομμένο στο τέλος. Θα το δείτε και στο βίντεο. Όταν το είδα την αρχή, λέω πω πω θα είναι χάλια, θα είναι τεράστιο. Αλλά μάλλον έχω πάχυνα, γιατί το φόρεσε και μου άρεσε πάρα πολύ, θα το κρατήσω. Πάρα πολύ άνετο. Γενικά εγώ συνήθως φορούσα 36 μία ζωή και τώρα φοράω μάλλον 37. Δηλαδή αυτό μου είναι λίγο καλαρό, θα ήθελα να είναι λίγο πιο τσίτα. Αυτό μου ταιριάζει καλύτερα από το 36 νούμερο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια κατάθλιψη την έχω πάθει αυτό το καλοκαίρι. Πάμε στο πρώτο λεφτό πραγματάκι που πήρα. Είναι αυτή εδώ η φούστα. Γενικά δεν έχω φούστες και αυτές που έχω είναι τελείως αυτές οι κολλητές που γενικά νομίζω ότι δεν πάνε στο σωματοτυπό μου, γιατί είμαι σωματοτύπο μήλο. Δηλαδή έχω πλαϊνάκια, έχω αυτό το σωσιβιάκι που όλες μισούμε. Και εγώ αναγκαστικά όσα κιλάκια να είμαι πάντα το έχω, γιατί είναι έτσι το σωματοτύπο μου, εκτός αν είμαι 50 κιλά ας πούμε και τα χάσω όλα και δεν υπάρχει λίπος στο σώμα. Γενικά θεωρώ ότι στο σώμα μου πάνε παντελόνια και σορτσάκια και όχι τόσο φορέματα και φούσες και τέτοια. Οπότε αυτή η συγκεκριμένη την πήρα γιατί έχει αυτό το ντραπέ σχέδιο που δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται, που πάει έτσι ας πούμε, όπως στο στήθος που πάνε έτσι. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε. Κάποιοι το λένε φάκελο νομίζω. Τέλος πάντων, το δείτε στο βίντεο. Και επειδή σουρώνει γενικά από εδώ πολύ μπροστά, πιστεύω ότι θα φαίνεται πιο. Θα κολλακεύει περισσότερο το σώμα μου και δεν θα φαίνεται τόσο πολύ κλίτσα. Και μια μαύρη φούστα τη χρειάζομαι, ψηλόμεση. Έτσι, γιατί όταν δεν έχω τι να βάλω και δεν θέλω να βάλω. Θέλω να βάλω κάτι κολλητό, αλλά. Γενικά δεν φοράω κολλητά, οπότε με τη φούστα κάτι θα γίνει. Και τέλος, και ότι μου άρεσε αρκετά. Είναι αυτό εδώ το crop top, είναι ροζ, είναι τόσο γλυκούλι. Γενικά τώρα τελευταία μου πιάσει κάτι με το ροζ και νομίζω ότι με κολακεύει. Γιατί σκεφτείτε τώρα, δείτε με. Μαύρο, εντάξει, είναι κάτι πολύ ωραίο και πάει σε όλες. Μαύρο με μαύρα μαλλιά. Αλλά δείτε το ροζ. Ροζ με μαύρο μαλλί από πάνω. Δεν με κολακεύει λίγο περισσότερο το ροζ. Πείτε μου τώρα την αλήθεια, δεν ξέρω. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Τέλος πάντων, μου άρεσε, μου φάνηκε λίγο μεγάλες οι τυράντες και πάλι γενικά θεωρώ ότι δεν ήταν τα ρούχα, ότι φταίει το μεγάλο στήθος, ότι δεν στρώνει τίποτα, τίποτα δεν στρώνει. Και γενικά τα έχω πάρει στο κρανίο, όπως θα έχετε καταλάβει τώρα τελευταία. Γι' αυτό ψώνησα και όλα, γιατί δεν μου έστρωνε τίποτα τα ρούχα μου που ήδη είχα και μ' αρέσανε. Τέλος πάντων, θα θέλω να μου πείτε τι πήρατε από το H&M και σας άρεσε πάρα πολύ. Τι σας άρεσε από αυτό το συγκεκριμένο haul και εγώ ψηφίζω αυτό εδώ το ολόσωμο γιατί είναι κάτι που το φοράς και φεύγεις, βάζεις ένα παπούτσι και φεύγεις και γι' αυτό μου αρέσουν τα ολόσωμα γιατί δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι άλλο να συνδυάσεις το ένα το άλλο, το φοράς και έφυγες όπως και τα φορέματα. Οπότε ψηφίζω αυτό μαζί με το ροζ μπλουζάκι γιατί γενικά δεν κάτι έχω πάθει με το ροζ. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια. Bye.